Έχω κοντά μου τον τεχνικό διευθυντή του Ακράτητου, τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Παναγιώτη, νομίζω μια καλή προπόνηση σήμερα για τον πρώτο γύρο του κυπέλου ΕΠΣΔΑ. Κερδίσατε τον Λέοντα με 8-0. Οπότε η ομάδα πάει με καλή ψυχολογία τώρα εν ώψη της έναξης του πρωταθλήματος με την Κηφισιά, την οποία και υποδέχεστε εδώ μέσα. Καταρχάς, βγαίνουν σχόλια από αυτό το μάτς. Είναι έτοιμη η ομάδα για την πρεμιέρα? Η ομάδα προετοιμάζεται κάθε μέρα. Έχουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους που θα περάσουν από εδώ πέρα. Ο Ακράτητος έχει μια ιστορία στα μεγάλα σαλόνια της Α' Εθνικής και στις επόμενες κατηγορίες. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο πραγματικά για όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχει καλύτερος ή κατώτερος. Όλες οι ομάδες που τα έχουν ιστορία στην κατηγορία. Δεν υπάρχει, πιστεύω, ομάδα που θα παίξει μόνο για την κατηγορία, θα κοιτάξει να μείνει στην κατηγορία. Ο Ακράτητος αυτή τη στιγμή φτιάχτηκε ξανά από την αρχή με νέες βάσεις, να αποτελείται από νέα παιδιά, πραγματικά νέα παιδιά που προσπαθούν, και σύγκριση με τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε θα έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Από εκεί και πέρα η διοίκηση προχωράει σταθερά να υλοποιήσει ό,τι προβλήματα υπάρχουν στην ομάδα για να βελτιώσει την ομάδα. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι μέχρι την άλλη Κυριακή που έρχεται. Ήταν ένα παιχνίδι ασχέτως του αποτελέσματος. Για μας κάθε παιχνίδι το κοιτάμε σοβαρά, γιατί δεν υπάρχει κατώτερος ή ανώτερος. Για μας όλες οι ομάδες είναι ίσες. Και θεωρώ ότι ο Ακράτητος θα πάει πάρα πολύ καλά. Χάρης Κομπιτσής στον πάγκο, σπουδαία μορφή, χωρίς αμφιβολία. Τι μπορούμε να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο? Ένας εργάτης, αγαπάει αυτό που κάνει και γι' αυτό επιλέξαμε να είναι στην ομάδα. Το έχει δείξει τόσα χρόνια με τις ακαδημίες, έχει βοηθήσει νέα παιδιά και στηρίζομαστε αυτή τη στιγμή σε νέα παιδιά. Ο Πιτσής είναι ένας παίκτης που πέρασε στα μεγάλα σαλόνια, έχει παίξει Champions League, δεν χρειάζεται να πω πολλά για το Χάρη. Είναι πραγματικά ένα καλό παιδί, όχι επειδή είναι φίλος και συνεργάτης στην ομάδα. Αγαπάει την ομάδα πραγματικά, ήρθε εδώ πέρα και μας αγκάλιασε όλους, όπως και εμείς τον αγκαλιάσαμε, και πιστεύω θα πάμε καλά. Και έχουμε και τον κύριο Μπαλή εδώ πέρα που είναι φίλος και αυτός, και όπως και όλα τα παιδιά της διοίκησης, και αγαπάνε αυτή την ομάδα για την ιστορική ομάδα τους. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε στο πρωτάθλημα. Κλείνοντας, κάποια είδηση, καμιά μεταγραφή ακόμα θα έχουμε? Εντός της εβδομάδας θα ανακοινώσουμε και άλλες δύο μεταγραφές, δύο αξιόλογους παίκτες που θα βοηθήσουν πραγματικά την ομάδα εκεί που μας λείπατε.